Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog, όπου σήμερα είναι το Toxic Series, που όλοι αγαπάτε και όλοι γουστάρετε και όλοι μου το ζητάτε. Και πόσο μάλλον σήμερα, από ό,τι έχετε δει και στο thumbnail, και θα σας το κρύψω, θα έχει βολτίτσα. Και θα έχει βολτίτσα με ένα JDM, αντίπαλο δέος με το Mitsubishi Evo, αλλά εξίσου με φανατικό κοινό, ένα Subaru Impreza. Ένα GC8, φορτωμένο άλογα, βελτιωμένο από το Βασιλιτό Δήμα, σε πολλούς τομείς, stage 3, για τα μάτια σας μόνο και για την απόλαυσή μας και την απόλαυσή σας. Επομένως, πριν πάμε στο συνεργείο, για να δείτε στο βίντεο τι ακολουθεί, γιατί έχουμε τρολιάρισμα στο Βασίλη και τα κλασικά, ξέρετε, τα πειράγματά μας, θα μιλήσουμε για το παιχνίδι που έχουμε ξεκινήσει με την Car Vertical. Σας είπα, για μας πλέον είναι challenge το να βρούμε ένα αυτοκίνητο από αυτά που θα σας δείξουμε, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά και θα σας δείχνουμε συνέχεια, το οποίο να έχει υποστεί ζημιά και να μας στείλει ένα μήνυμα στο Insta που περνάει κάτω από τις οθόνες σας, από τον κάτοχό του, τον τωρινό κάτοχό του, και να πει ότι εγώ έχω το αυτοκίνητο και ήξερα ή δεν ήξερα την ιστορία που αποκαλύψατε του αυτοκινήτου μέσω της Car Vertical. Λοιπόν, Car Vertical, όπου έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, για όσους είναι νέους, είναι ένα site το οποίο με έναν αριθμό πλαισίου που θα του δώσετε από το αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει, αυτοκίνητο ενός φίλου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα ψάξει σε 35 και πλέον χώρες για σας, σε 1000 και σημεία, και θα σας πει την ιστορία του. Το σημερινό που θα δούμε είναι ένα Skoda Fabia. Skoda Fabia, λοιπόν, σαν αυτό που παρουσιάσαμε περίπου την προηγούμενη φορά, στο ίδιο δηλαδή καλούπι, και μιλάμε για ένα Skoda Fabia, όπως σας δείχνω και εδώ, Skoda Fabia του 2000, πάμε στο χρονοδιάγραμμα, 2018, φρέσκο. 2018, τον έκτο που αγοράστηκε στην Ισπανία, που έγινε ταξινόμησή του, και ανοιχνεύτηκε ζημιά το 2022, το Γενάρη, περίπου 3,5 χρόνια μετά, στην Ισπανία. Ένα κακό συνήθειο ή καλό, δεν ξέρω, στο εξωτερικό. Το παρατηρώ, δηλαδή, βλέποντας τις διάφορες αναφορές, τα διάφορα reports. Όταν τρακάρουν αυτοί οι άνθρωποι στο εξωτερικό, το πουλάνε κατευθείαν. Ενώ εμείς συνήθως το φτιάχνουμε. Αλλά θα δούμε τι ζημιά έγινε. Ανοιχνεύτηκε ζημιά, η οποία είναι, πατάμε ζημιές και βλέπουμε ότι είναι άγνωστο το κόστος επισκευής. Δεν πειράζει όμως, γι' αυτό υπάρχουν οι φωτογραφίες. Πάμε στις φωτογραφίες και βλέπουμε ένα σκοντάκι, έτσι μολυβί το χρώμα, όπου μπροστά είναι μια χαρούλα, πίσω αριστερά είναι μια χαρούλα και πίσω δεξιά την έχει ακούσει καλά. Κάποιος έπεσε από πίσω του και το αυτοκίνητο είναι σαν να έχει κοπεί στα δύο. Βλέπετε εδώ, εσωτερικό μια χαρούλα, μοτέρ μια χαρούλα, χιλιομετράκια ok, μέσα καμία βλάβη, αλλά έξω την άκουσε καλά. Εντάξει, ιδιαίτερα αυτή η φωτογραφία δείχνει την σφοδρότητα του ατυχήματος. Από χιλιόμετρα έχουμε τις ένδειξεις μας, τον 6ο 18 που πουλήθηκε έως και το 10ο του 23. Πάμε στο χρονοδιάγραμμα για να πούμε αυτά που ξεκινήσαμε και λέμε ότι ανοιχνεύτηκε ζημιά, τέθηκε προς πώληση κατευθείαν, έγινε συντήρηση στη Γερμανία, πουλήθηκε στη Γερμανία και φτιάχτηκε. Στη Γερμανία τέθηκε προς πώληση και τι γίνεται μετά τη Γερμανία, όσα απολούνται που καταλήγουν στην Ελλαδίτσα μας το 10/22. Επομένως, κάποιος Έλληνας το αγόρασε, όπου το συντήρησε κιόλας ένα χρόνο μετά, και αυτό σας το δείχνω για το θέμα συντήρησης, γιατί πολλοί με ρωτάτε εάν η Car Vertical δουλεύει με ελληνικά αυτοκίνητα. Βεβαίως δουλεύει και κάθε φορά, κάθε μέρα αναπτύσσεται και συγκεντρώνει πληροφορίες και από ελληνικά συνεργεία, ΚΤΕΟ και διάφορους άλλους οργανισμούς που μπορούν να τις τα παρέχουν και μπορεί να μας τα δώσει σε εμάς. Αυτά για την Car Vertical και πώς μπορεί η Car Vertical και το κανάλι μας να συνεργαστεί. Με τον κωδικό promo code που θα φανεί και το link στην περιγραφή στα καρφιτσωμένα επισημασμένα σχόλια. Πατάτε και παίρνετε ένα 20%. Προσπαθούμε να κρατήσουμε διάρκεια σε αυτό το 20% της έκπτωσης που θα πάρετε στην αγορά των report που θα κάνετε. Και ελπίζω να το διατηρήσουμε όσο μεγαλύτερο διάστημα γίνεται. 20% promo code. Πατάτε τη λέξη EVO και παίρνετε 20% έκπτωση. Εκμεταλλευτείτε το γρήγορα όσο διαρκεί.
Αυτά για την Car Vertical και για την ιστορία των αυτοκινήτων και πάμε, Βασίλη Δήμα, Toxic Performance, πάμε να χαβαλεδιάσουμε, πάμε να περάσουμε καλά όπως εμείς ξέρουμε και όπως εσείς ακολουθείτε. Ξεκινάμε. Και ήρθαμε στο συνεργείο όπου έχουμε έτοιμο τον Toxic από πίσω, μοντελάκι. Έτσι, έτσι. Πες ένα γεια. Γεια σας, παιδιά. Όπου σήμερα τι έχουμε, τι θα κάνουμε σήμερα. Από το κράνος είναι. Για πες. Τι να κάνουμε. Τι λες να δείξουμε σήμερα στα παιδιά, τι έχει. Καταρχάς έχει έρθει ένα Mitsubishi Eclipse εκεί πιο κάτω. Αυτοκίνητο το οποίο δίνει τρελά λεφτά και έχει σπάσει τρελά ρεκόρ στην Αμερική. Για κοιτάξτε λίγο να δείτε. Προσπαθούν εκεί να το συνεφέρουν. Αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρατημένο και δεν ξέρω, restoration θέλει αυτό από την αρχή. Δεν ξέρω τι κέφια οικονομικά έχει ο ιδιοκτήτης. Ό,τι μπορεί να γίνει, εδώ θα το κάνει ο Mr. Toxic και θα δούμε αν θα συνέλθει ποτέ. Λοιπόν, σήμερα έχει βόλτα. Όχι βόλτα. Βόλτα με Ιαπωνικό και τι βόλτα με Subaru Impreza. Τι γενιά είναι αυτό. 99. 99, ρε. Είναι τα πιο κλασικά. Για να σας πάω λίγο να το δείτε απ' έξω. Για να ρίξετε μία ματιά. Έχουμε δίπλα το Evo 10 εδώ πέρα. Πού πάμε. Κάποια στιγμή, όταν θα ολοκληρωθεί, θα πάμε να δούμε αν σπάει όντως τα τεσσάρια. Και αυτό είναι το σημερινό της βόλτας. Βολτίτσα, θα δείξουμε πάνω κάτω τι φοράει και να βγάλουμε συμπέρασμα. Πού το δείξουμε τη φορά, το δείξουμε εδώ τώρα. Τι χάλια, μια χαρά είναι. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο χάλια, εντάξει, έχει λίγο λασπουργείο, αλλά είναι μια χαρούλα. Θα δείξουμε μοτέρ τώρα ή θα το δείξουμε μετά. Να κάνουμε βόλτα, σταματήσουμε να το δείξουμε. Πώς γουστάρεις. Εσύ, τι σε βολεύει. Να φτιάξω σενάριο. Ναι, κάνε σενάριο απευθείας. Θέλω να σκεφτώ την παραγωγή. Ευέλικτος και γρήγορος θέλω. Έλα, πάμε. Πάμε, μπαίνουμε μέσα. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στο Subaru, κάνουμε βόλτα, σταματάμε, σας δείχνουμε τι έχει και το συζητάμε. Αυτή η βολτίσα σήμερα, είπαμε, μία βόλτα χρειάζεται που και που. Είδα ότι γουστάρετε για τα diesel. Κάποια στιγμή, ακούς Μπιλ. Έλα. Κάποια στιγμή λίγο να συζητήσουμε στο αν ασχολείσαι με diesel, αν αξίζει κάποιος να το πειράξει, τα turbo diesel, και τι μπορεί να επωφεληθεί. Σύμφωνα με το προηγούμενο vlog, με κοντά 2.000 μπορούμε να διπλασιάσουμε σχεδόν τα άλογα. Όχι με τρελούς χρόνους σε αντιστοιχεία από ό,τι έχουμε συνηθίσει στα βενζινοκίνητα, αλλά με ένα αυτοκίνητο που έχει συνεχή ροπή και με πολύ λίγα λεφτά μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο Subaru και τα λέμε εκεί. Μπήκαμε στο Subaru, βρεθήκαμε εδώ πέρα γιατί έχει αφαιρέσει τις ζώνες. Έχουμε βάλει τις 4 σημείων. Έχω να αφαιρέσω 4 σημείων από τις δικές μου από όταν έμπαινα στη σιρκουή. Τις τακάτα, τις πράσινες. Εντάξει, τις έχουμε λίγο χαλαράδες, έχουμε τέρμα σφιγμένες. Βολτίτσα πάμε κανονική, χαλαρή και ωραία. Να απολαύσουμε λίγο ήχο από Subaru. Έτσι έχει τον ιδιαίτερο τον ήχο, δεν έχει το ισομήκες χταπόδι, για να ακούγεται έτσι λογικά. Κάνω λάθος. Όχι, δεν έχει. Έχει το κλασικό, τον Subaru. Λοιπόν, θα σας πάρουμε και μια εικόνα από εσωτερικά. Πάλι γύρω γύρω εδώ πέρα στο σούπερ μάρκετ κάνουμε με τον Toxic. Ακούστε λίγο ήχο. Α, ωραία πράγματα. Αυτά είναι. Λοιπόν, Subaru. Flat bottom τιμόνι. OMP, ωραίο, μικρούλι. Τόσο όσο, ίσως και λίγο μικρότερο από όσο πρέπει. Δεν ξέρω πόσο βαρύ είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Έχουμε ένα κλασικό iBoost να κοσμεί εδώ την οθόνη και για να φτιάχνουμε τις πίεσεις. Σε τι πίεση δουλεύει το συγκεκριμένο μπιλ? Δουλεύει, αν θυμάμαι καλά, ένα bar μηχανική. Ναι. Ένα 2, ένα 3 μικρή και ένα 5 η μεγάλη. Όπου έχουμε μείνει εκεί γιατί δεν έχουμε φτιάξει δίκτυο καυσίμου. Ωραία. Με τι τουρμπίνα είναι αυτά? Με μια 3076. Α, έχει μεγάλο τουρμπο. Είναι σοβαρό το έργο, παιδιά, τελικά. Λοιπόν, JDM, τέρμα old school το συγκεκριμένο. Εδώ έχει φτιάξει και τα πλάγια έτσι με δερματάκι ο κάτοχος, Μερακλής.
Εδώ περιστροφική διακόπτες, εδώ αριστερά-δεξιά. Θυμίζει λίγο δεκαετία 80-90 το συγκεκριμένο. Είναι ό,τι πιο κλασικό Σουμπαρού θα δείτε. Και κλασικά μπροστά το θηρίο στο καπό που κάνει την εισαγωγή του αέρα κατευθείαν πάνω στο intercooler. Δεν ξέρουμε αν έχει μπροστινό ή intercooler πάνω, θα το δούμε αν έχει αλλάξει. Ο ιδιοκτήτης λογικά θεωρώ ότι θα έχει αλλάξει με τέτοιο τρούμπο. Οπα. Θα το δούμε. Να τα και τα κλεισίματα. Τι νεφάγες. Μας κλείσαν το σποτ. Τι νεφάγες. Λέγαμε να πάμε κάπου να δούμε, να στήσουμε το αυτοκίνητο. Τι είναι αυτός. Τι είναι τώρα. Αλλά είμαστε στο ψάξιμο. Λοιπόν, ας πω εγώ εδώ μέσα. Όπου κάτι είδα ένα κουμπάκι για πριν. Αυτό το κουμπάκι τι είναι εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι. Το φτιάξει και το αμάξι. Δεν θυμάσαι τι κουμπάκι βαλεί. Θα με ρελάνεις. Τα αμάξι ήρθε για άλλη εργασία εδώ πέρα και τα έχουμε φτιάξει αρκετό καιρό. Απλά έτυχε τώρα να με ρωτήσει κάτι και δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι καν. Μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Κάτι έκανε όμως κάποια στιγμή ή είναι έτοιμο να κάνει. Θα μπορούσε να έχει ένα rolling launch. Τι να κάνει αυτός. Αν και δεν βολεύει σε εκείνο το σημείο πιστεύω. Ο πρόσχε μηχανή, πρόσχε. Δεν είδα, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Όχι. Θα το δείξουμε. Όπου θες. Δεν έχω τέτοια προβλήματα εγώ. Βολευόμαστε. Παρακολουθούμε από παντού. Έλα. Θα δείξουμε. Λοιπόν, σταματάμε, κατεβαίνουμε, να σας δείξουμε λίγο απ' έξω και μετά από μέσα. Να ξεκινήσουμε από μέσα. Ξεκινήσουμε από μέσα, μια που είμαστε. Λοιπόν, τιμονάκι έχει αλλαχθεί, ωραία. Πώς και δεν μπήκε έτσι αποσπόμενο. Δεν το βάλαγω, εντάξει. Θα βάζεις αποσπόμενο. Ναι, γιατί όχι. Ωραία φάση. Δερμάτινα παντού. Πίσω καθίσματα. Εντάξει. Πλάγια. Τα καθίσματα του είναι τα γνήσια του Σουμπαρού και απλά έχει βάλει απ' έξω δέρμα. Θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερα γιατί βλέπω εδώ ζάρες και εγώ που είμαι λίγο έτσι ψυχαναγκαστικός και τελειομανής, εδώ θα το διόρθωνα. Τέλος πάντων. Αυτά είναι θέματα το ποιον μάστορα εμπιστεύεσαι, εντάξει, και πόσο τέλεια θέλει να είναι η δουλειά ο καθένας. Πάμε. Πηγή κλασική, δεν ασχολούμαστε ποτέ εμείς σε αυτό το κανάλι. iBoost είπαμε για τις πιέσεις. Εκεί πέρα μια έχουμε πίεση λαδιού. Εντάξει, λευκά οργανάκια έχουν αλλαχθεί. Ένα wideband. Ένα wideband της AM. Λίγο ταλαιπωρημένο είναι εδώ πάνω. Τι κάνανε εδώ πέρα, γρατζουνούσανε. Τι φτιάχνανε, ρε φίλε, εδώ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ένα αλκαντάρα κάποια στιγμή. Αλκαντάρα αυτό και το πάνω. Ωραία θα ήταν. Και έχει και ηλιορροφή, παιδιά, αυτό, ε. Εδώ πέρα. Είναι έτσι για ρομαντζάδα. Μπορείς να με κοιτάξεις από μπροστά, ξέρεις, ε. Και τζαπανιά και κυρίλα. Και τώρα, όχι okay, κυρίλα, ρε φίλε, αυτό το κινητό. Αυτό είσαι τέρμα κάγκουρα. Είναι η αεροτομία από πίσω η θηρία. Μπροστά το σκουπ εκεί, ας τα να πάνε. Και αλλάζαν και αυτά τα σκουπ και βάζαν από τα New Age τη μεγάλη. Ναι. Κάναν και ακόμα πιο καγκουριά. Τέλος πάντων, ωραίο είναι. Εγώ θα άλλαζα το. Είσαι κρυφός σουμπαράκιας. Δεν ξέρω αν θα είχα. Το μόνο που μου αρέσει είναι ο ήχος. Εντάξει, έχουν ροπές από χαμηλά. Καλά είναι τα Σουμπαρού, παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Εντάξει, είναι στην ίδια φιλοσοφία με τα Mitsubishi τα Evo. Αλλά θεωρώ ότι τα Evo είναι άλλη κλάση. Ένα αυτό. Δεύτερον, εδώ αυτό το πράγμα σ' αρέσει. Το shift knob. Ναι, θα ήθελα ένα έτσι διαφορετικό, έτσι πιο ωραίο. Έχει πεντάρι σασμάτα, αμάξι. Άμα έχει εξάρι θα ήταν. Θέλει, ναι, εξάρι και τέτοια. Παιδιά, ναι, τα πεντάρια πονάνε. Εδώ διαλύονται για πλάκα. Αν βγάλει δύναμη αυτό, αν βγάλει δύναμη θα ζει στο μοντέλο. Γι' αυτό το λέει μέχρι 1,5 μπαρ. Γιατί άμα σηκώσει. Θα σπάσει το σασμάν. Και δεν έχουμε κάνει κάτι γιατί ψάχνουμε και σασμάν παράλληλα. Εδώ, αυτό το νίκελ εδώ. Ταιριάζει στο Σουμπαρού, ρε φίλε. Όχι, αυτό πρέπει να το μεριμνήσουμε, να το φτιάξουμε. Δεν ταιριάζει με τίποτα. Δηλαδή είναι άκυρο εντελώς. Τι είναι και λες και ταξί. Έλα μου, έτσι πειράζει. Εγώ ρε φίλε, τα λέω όπως αν το είχα δικό μου αυτοκίνητο, πώς θα το είχα. Να το γράψουμε. Όχι, Παναγία. Παιδιά, τηλέφωνο πάντα σε αυτά τα vlog. Πάντα σε αυτά τα vlog θα χτυπάει. Λοιπόν, απαντάω, βγαίνουμε έξω να δούμε το εξωτερικό, εντάξει.
Λοιπόν, μείνετε μαζί. Κοιτάξτε το μοντέλο. Λοιπόν, είμαστε απ' έξω. Να θαυμάσουμε λίγο Σουμπαρού. Είναι στο ιδανικό χρώμα. Ταιριάζει άλλο πιο πολύ από το μπλε. Τι πιστεύεις? Το μπλε είναι το σήμα... Κατά δευτέρα. Είναι το αγωνιστικό χρώμα της Σουμπαρού, παιδιά. Έτσι τα γνωρίσαμε όλοι. Μέσα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. 20 και χρόνια πίσω. Επομένως, θεωρώ ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό χρώμα σε ένα Σουμπαρού που μπορείτε να δείτε στον δρόμο. Και νομίζω ότι ταιριάζει και περισσότερο. Γούστα βέβαια είναι αυτά, θα μπορούσε να ήταν λευκό μαύρο. Με τίποτα πάντως θεωρώ κόκκινο. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι παίζει. Πάμε να έρθει η λάστιχα φρένα, φίλε. Από εκεί που αρχίζουμε πάντα. Πάμε. Μπροστά. Χρυσή ζάντα. Μόνο σε Σουμπαρού θα ταιριάζει αυτό το χρώμα. Το έχουμε συνηθίσει. Εγώ θα το άλλαζα. Η γνήσια Σουμπαρού, η 17 πρέπει να είναι αυτή. 17, με λάστιχο 225-45-17. Και ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί ένα Federal 595. Μπρος πίσω. Ποια η γνώμη σου για τα Federal? Δεν μ' αρέσουν. Είναι σλίκ, είναι βαρύ. Ούτε εγώ τρελαίνομαι. Όχι τόσο αξιόπιστο. Οκ. Ανοίγουν μέσα. Είναι σλίκ, το έχω παραγγείλει για το Smart. Λοιπόν, ναι, θα το γράψουμε, παιδιά, σας το δείξω. Εγώ θα είμαι από τους πρώτους που βάζω εμισλή κλάσικα στο Smart, γελάσουμε. Τέιν ανάρτηση φοράει. Λοιπόν, τέιν ανάρτηση, τη ρυθμιζόμενη full. Ρυθμιζόμενη. Καθύψος, σκληρότητα, τα πάντα, bound, rebound, όλα. Τους οπέδους, πήγες από την χιάρη. Όχι, μια τέιν κανονική φορά. Ρυθμίζονται τα... Καθύψος και σκληρότητα. Καθύψος και σκληρότητα. Οκ, τέιν κανονική. Λοιπόν, φρένα. Φρένα. Μαμά. Φρένα μαμά. Ναι. Εδώ. Φρένα μαμά Μπρέμπο. Ρε φίλε. Παιδιά, περνάει φίλερ. Φίλερ. Εντελώς. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Οπ. Front mount intercooler. Τελικά έφυγε από το scoop και πήγε εδώ μπροστά. Το οποίο τι μάρκα είναι? Bridgestone είναι, αμερικάνικο. Bridgestone αμερικάνικο, τι διάσταση? Αδιάβαση. Τι διάσταση? Εγώ το παιδάλλω, ναι, εσύ το παιδάλλω. 60-37, το κλασικό ρεγνά. Α, εντάξει, άντε, το παίζουμε χωρίς ένα γράμμα, 60-37. Έχουμε εδώ πέρα τους προβολείς, τους μεγάλους. Αυτά ρε φίλε, είναι εργοστάσιο, τα προβολάκια. Ωραία, ε. Ναι. Πάει το κοιτάει. Το γουστάρι, είναι κρυφοσουμπαράκες, ξέρετε. Ο Toxic είχε Σουμπαρού δικό του, είχε ένα κίτρινο. Εντάξει, έτσι και είναι αυτά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ αυτό ο Σουμπαρού είναι από τα πιο όμορφα Σουμπαρού, θεωρώ. Πάμε, θα το πάμε ανάποδα. Πάμε να δούμε τι βλέπουμε μέσα. Λοιπόν, τι έχουμε, WRX, τέτοια ή είναι απλά βαμμένη? STI εισαγωγή. STI, ναι. Να πούμε λίγο ότι εδώ πέρα τι έχει γίνει λίγο, για να καταλάβουμε. Για πες. Το αμάξι έχει γίνει 2,5 λίτρο. Α, είναι 2,5, ε. Σφυρίλατο. Ωραία. Έχει τόνια. Ωραία. Έχουμε βάλει ηλεκτρικά από το καινούριο μοντέλο, από 0,3-0,5. Έχουμε καταργήσει πολλαπλασιαστά τα μπουζοκαλώδια και το... Ό,τι είχαμε πει και στον πάνω να κάνουμε. Ναι. Έχουμε βάλει πολλαπλασιαστές πλέον. Και ηλεκτρικά με κέφαλα από το καινούριο μοντέλο. Και κέφαλα από το καινούριο μοντέλο. Το 0305. Ωραία. Και λοιπόν, πάει ένα πρόγραμμα στο μαμά εγκέφαλο με... που καταργεί το MAF. Τουρμπινίζα 3076. Να σου πω, σε τι εξάρτηση φεύγει, τι downpipe? 80. 80 και τελειώνει πού? 76. Κλείνει, ε. Ναι. Θα πρέπει να κλείνει, ρε φίλε, να ανοίγει. Εντάξει. Γιατί να υπάρχει συστολή? Ναι, αλλά γιατί να υπάρχει συστολή? Μόνο για το θόρυβο. Να γλιτώνεις, τίποτα άλλο. Χιλιάρια μπέκα, αερομότιβ ρυθμιστή, μπεκέρες. Ο αερομότιβ εδώ. Σωληνώσεις. Αυτές δεν είναι καύσιμα? Yeah. Αυτές εδώ που έρχονται εδώ δεν είναι καύσιμα? Αυτές είναι μπεκέρες. Εδώ πέρα? Ναι. Τι μπεκέρες, ρε φίλε? Οι μαμά γραμμές έρχονται μέχρι εδώ και εδώ μπαίνουν οι μπεκέρες για να πάρουν τροφοδοσία για το boxer. Παροχή επιστροφή. Περίμενε. Α, έχουμε τα μαμά πίσω. Ναι. Νόμιζα ότι είναι μέχρι πίσω. Όχι, όχι.
Γι' αυτό και λέω τι γίνεται. Οκ. Δοκιά αναθυμιάσεων. Απλά πράγματα. Ψυγείο να είναι το σημάτο. Οι μπεκέρες είναι εδώ. Οι χρυσές που βλέπετε. Τάιαλ. Ένα χταπόδι που βγάζει από κάτω. Ένα ρυθμιστή ΑΕΜ. Ένα ρυθμιστή πίεση λαδιού στα 2,5 bar για την τουρμπίνα TurboSmart καινούριο, ο οποίος είναι και φίλτρο λαδιού μέσα και περιορίζει το λάδι που πάει στην τουρμπίνα στα 2,5 bar. Άμα δείτε, όλες οι τουρμπίνες λένε μέχρι 2,5 bar να μπει στο τούρμπο, αλλιώς παλάνε τα τούρμπο για να ισχύει η εγγύηση. Ωραία. Λοιπόν, θέλει λίγο μάζεμα, ρε φίλε. Θέλει λίγο, λίγο καθάρισμα εδώ πέρα. Θέλει λίγο να το προσέξει το μοτέρ. Εδώ θέλουν, είναι περίεργα πράγματα. Το υδραυλικό, το δυναμό και αυτά για να. Το air condition, δηλαδή, για να βγει. Για να γίνει πιο λουλούδι μέσα, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά εδώ έχουμε παραγγείλει καπάκια. Καταλαβαίνεις. Cooling plate και τέτοια τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν. Ωραία. Και η σκάστρα τι είναι, η σκάστρα είναι. Τύπου HKS. Είναι HKS τύπου, style. Δεν λάθουμε. Την έχω βάλει και αυτή, την έχω πληρώσει στο παρελθόν. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο και θα σας κάνω και πλάνο γύρω γύρω, μην ανησυχείτε. Εντάξει, εδώ η αεροδρομή, τρελή θηρία. Θα μπουστάρετε. Θα σας πάρω έτσι ένα περιμετρικό. Φιμέ, τζαμάκια. Είναι ωραίο αυτό κινητό, ρε γάμο. Είναι ωραίο, τους καταλαβαίνω τους σουμπαράκηδες. Να σου πω, εσύ και σκέ σουμπαρού και εύω. Σωστά. Ναι. Ποια γουστάρεις περισσότερο? Ποια είναι τα πιο δυνατά, ποια είναι πιο γρήγορα? Ποια είναι πιο γρήγορα, Ναι. Θα σου πάρω πιο γρήγορα. Άμα είναι πουλημένο το vlog, γιατί είναι πιο γρήγορα, ρε φίλε? Πέρασες με κανένα Σουμπαρού ποτέ, Εύω? Γιατί δεν έχω. Γιατί? Δυστυχώς δεν σε είχα γνωρίσει όταν είχα το Σουμπαρού να κάνεις μια βόλτα. Δεν ήθελα να σου κάνω σκουπίδι, ρε φίλε, δεν θα σου το κάνω αυτό. Εντάξει, να το κάνεις είσαι φίλο, δεν γίνεται. Α, βόλτα, ναι, εντάξει. Για σούπερ μάρκετ. Και μετά πηγαίναμε πολεμική με το Εύω. Εγώ φίλε με το Σουμπαρού, μαμά όλο. Από μετάδοση, από πράγματα, από τέτοια και με εκατοστάρα βενζίνη έσπαγα το 4. Έσπαγες εδώ, έγραφες 3 μπροστά. Ναι, με τι σας μάνα. Με τι σας μάνα. Καταλαβες. Πόσα άλογα, ρε φίλε. 770 ρόντα στρατή. Έσπαγα το 4. Με αυτή τη λογική του Εύω, πόσα πρέπει να το σπάει για πλάκα. Αυτά τα άλογα του Εύω, από ό,τι έχω δει, κάνουν γύρω στο 4-8, 4-9. Ναι, για ποιο λόγο, λόγω βαρούς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εγώ λέω γιατί έχω δει. Ναι, λόγω βαρού. Λόγω ότι πώς εξηγήσει. Υπάρχει μια λογική εξήγηση σε αυτό το πράγμα. Για ένα δευτερόλεπτο είναι. 90 κιλά ροπή, 95. Ναι. 2600 από στο φαγό, ας πούμε. Α, στρόκερ. Ήταν υπερκυβισμένο. Okay. Δεν ήταν ίδιο με ένα δίλητρο, προφανώς. Ναι, ήταν αλλού η ροπή. Εντάξει, έτσι ναι, υπάρχει μια λογική. Ρόλο. Άρα, άμα ήταν δίλητρο, δεν θα ήταν πιο γρήγορο. Ναι. Θα το πιο γρήγορο. Άρα, εσύ είσαι υπέρ του υπερκυβισμού. Ναι, εντάξει, δεν αντέχει το μοτέρα για πολλά. Ναι. Γιατί στρεβλώνουν οι κάσες, αλλά. Ενώ οι Αμερικανοί είναι υπέρ του κέντρου. Αν οδηγήσει ένα Σουμπαρού, θα σε εντυπωσιάσει, να ξέρει. Ναι, θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο εσωτερικά, παιδιά. Έτσι, γιατί πριν καθόμασταν. Λοιπόν, μπροστά. Τα καθίσματα που σας έλεγα, στο δικό μου, ό,τι βρεις το παίρνεις. Εδώ άμα μαζευτεί λίγο, τι γρατσουνούσαν, δεν μπορώ να καταλάβω, γάτες είχε βάλει μέσα το παλικάρι. Πάνω ωραία, ηλιορροφή, ωραίο πράγμα, όμορφο. Προσεγμένο εσωτερικά μέσα, έχει φτιάξει αυτό, λογικά θα πάρουν σειρά και τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε και πίσω. Το κακό όταν έχει ζώνες 4 σημείων, πρέπει να φεύγουν από παντού. Τις δύο κεντρικές και από τα άκρα πίσω, δηλαδή δεν μπορεί να καθίσει άνθρωπος. Κοινώς δεν φορτώνεις και να θες δεν μπορείς να φορτώσεις. Το χαρακτηριστικό όλο του Σουμπαρού, κλασικό γιατί μας κοροϊδεύανε οι σουμπαράκηδες, είναι ότι δεν έχει τελάρα στις πόρτες, είναι το τζάμι. Εντάξει, λες και είναι κάμπριο δηλαδή δίθεν το αυτοκίνητο, δηλαδή μαγιά και καλά. Εντάξει.
Και τι, θα πάμε να μας εντυπωσιάσεις με βόλτα. Μόνο σου μπαρού. Πάμε να δούμε, παίρνει τα πόδια το αυτό το πράγμα ή είναι μόνο για να το δείχνουμε απ' έξω σταματημένο. Για να το δείχνουμε απ' έξω. Τι να σε κάνω, δεν ξέρω, εντυπωσίασέ μας. Το κοινό, το κοινό μου δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Και γρου 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 και φρου φρου και αρώματα. Λοιπόν, να ξαναπούμε μέσα εδώ. Σταμάτησε ο άνθρωπος, σταμάτησε. Λοιπόν, καθίστε να βάλω ζώνες και να κάνουμε κανένα βόλτα να δούμε αν παίρνει τα πόδια του. Να κάνουμε έτσι μία-δύο φορές, θα πατήσουμε τον γκάζι, να δείτε και εσείς να καταλάβετε τι γίνεται. Οπ, να το πήρε και μπροστά. Λοιπόν, καθίστε να δεθώ εδώ και δεν είναι και τόσο εύκολο. Και συνεχίζουμε. Δεθήκαμε, εδώ. Χαλαρά, το ξέρω και εδώ, δέθηκε. Τι πάμε, πού θα πάμε. Θα τρέξουμε στα βουνά, τι έχουμε δεθεί εδώ. Λες και είμαστε σαλάμια. Ρε τι τραβάμε, ρε τι τραβάμε. Δεν πατάμε ένα off, θα πατήσουμε έτσι λίγο. Ένα off, θα πατήσουμε και στο 1,5. Πάει στο 1,5 ή θα σπάσει εδώ το μαζεύουμε κομμάτια. Ποιο να σπάσει. Στο σασμάν μπορεί, εγώ το μάτισα. Στο 1,2 σπάει το σασμάν. Παντού σπάει το σασμάν, αλλά δεν μπορεί να είμαστε τόσο τυχεροί τώρα. Rolling ρε φίλε, σπάσει τι διάλο. Τι αυτοκίνητα είναι αυτά, μετά μου λες για Subaru. Ρε, να ξέρω. Μόνο έμπορε, μόνο έμπορε. Τι έγινε. Τι έγινε. Ζεσταίνεται. Να πατήσω εδώ μέσα. Βγες, έξω να πατήσεις. Έξω, όχι εδώ μέσα, εδώ ή Μάρτον. Θα κάνουμε ένα, θέλω να μου κάνεις ένα 10-90. Τι εννοείς. Δε, από τα 10 χιλιόμετρα ως 90-100, πόσο έχει εδώ πέρα το όριο της Εθνικής. Τόσο πατάμε πάντα, δεν πατάμε ποτέ παραπάνω. Την επιτάχυση θέλουμε να νιώσουμε τάτζι για 2 δευτερόλεπτα, 3, 4, έτσι, για να δούμε πόσο παίρνει τα πόδια του. Με ένα πάρες ή τι να κάνουμε. Άρχισε δικαιολογίες, παιδιά. Όπως παρέκκλητες. Δικαιολογία πριν το πάτημα. Άμα δεν δεις 3 μπροστά δεν έχει νόημα. Τι 3? 3 μπαρ. 3 μπαρ στους μπαρού. Βέβαια. Άμα δεις τη σκάφη να γεμίζει δεν έχει νόημα. Πολλά στο πρόγραμμα είναι φίλε. Μια ζωή την έχουμε. Ναι, έτσι πάει. Εμείς ένα πολλαπλασιαστή. Φτιάξαμε πέρα... τώρα τα μάξι εδώ πέρα. Ούτε με ένα ποινίο. Και θα βάζει ένα ξένο σαν ο άνθρωπος να πατήσουμε τον γκάζι. Ένα σιριακό κάτι, ένα ντόκ τουλάχιστον, παιδί μου. Να γίνονται οι αλλαγές. Για να δούμε. Θέλω να μου πεις ήχος κάστρας. Γιατί κοιτάς εμένα. Πού το GT. Όχι. Fiat Uno. Ζω εποχές 90 κάτι μάγκες. 95-96. Μπέλεϊ, Φόρτς και τέτοια. Και τσάφα, τσούφα, τέτοια. Ζω τέτοιες εποχές. Είναι απίστευτο. Κάνε τσαφτσούφ. Σκάγανε σε κάτι πλατείες τότε στο Μπουρνάζι, έκανες τέτοια. Πήγαινε στις πλατείες και έκανες τσαφτσούφ και τέτοια να έχεις κομμανά. Τα έκανες, όχι. Δεν είχε τύχει. Τι καγκούργιες έκανες πιτσιρίκος για να σε προσέξουν τα κομμανάκια. Έτσι μεγαλύτερες χαζομάρες τις έχω κάνει με μηχανάκια και μηχανές. Σούζες και τέτοια, έκανες τέτοια. Ένας προχαζομάρες. Ο Toxic Kaguras. Πραγματικά δεν είχαμε. Θα ήθελα να έχω τέτοια βίντεο τώρα. Ο Toxic Kaguras, να βγάλουμε ένα τέτοιο επεισόδιο. Και έτσι καλείς με τα μάνικα. Όχι, όχι. Πάλι με οδική ρε που είναι 9. Είναι 9. Καλά πάει. Για μονόμπαρο, καλά πάει. Σηκώσουμε ένα ποσοστό εδώ. Σήκωσε λίγο να δούμε τι γίνεται. Εδώ αρχίσαν τα μαγειρέματα, αρχίσαν τα κουμπάκια. Όχι, μωρά, λίγο τσεκάρουμε έτσι τις πιέσεις. Έχω καιρό να το δω το αμάξι. Δεν μιλάω, τον αφήνω να τον απολαύσετε. Σταμάτα, μωρέ. Πάντως ο ήχος είναι ο κλασικός, έτσι, σούπαρο ήχος. Θα πούμε και το λόγο μετά που πατάμε πιο χαμηλά. Ναι. Θα πούμε λίγο και τις πίεσεις.
Όπω γιατί θα πω μέσα με τις λεμονάδες. Λοιπόν, πολύ ωραίο για να πάω. Εντάξει. Τίποτα, δηλαδή δεν δουλεύει καν το μάξι τώρα. Εντάξει, κοίτα ρε φίλε, είναι κυβικά. Κυβικά, μην τρελαθούμε. Ήθελα να πω. Α, ο λόγος που δεν πατάμε από χαμηλά με μεγάλη ταχύτητα είναι για να προφυλάξουμε το σασμά. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν θυμάμαι τις πιέσεις, άμα αυτό ήταν 1,5 και πάταγα εγώ τώρα από τις 2. Στη ροπή πάνω, ξέρεις το φούσκωμα στις 3,5 ας πούμε. Εκεί είναι μεγαλύτερη φορτία. Μπορεί να κάνει καμιά ζημιά. Γι' αυτό κατεβάζω πάντα και πατάω από χαμηλά, χωρίς φορτίο. Ενώ αν είχε εξάρι σασμάν, δηλαδή πατάς από παντού. Αν έχει εξάρι σασμάν, πατάς όπως θες, όπου θες. Έχει μεγάλη διαφορά, εντάξει. Πόσο, τι κοστολόγιο έχει να μπει ένα εξάρι σασμάν σε αυτό? Πλέον με τις τιμές που έχουν πάει εκεί πέρα, θέλουμε σίγουρα 5.000. Τοποθετημένο. Ναι, για κυβότιο σκέτο έτσι, όχι για μετατροπή. Κυβότιο, πήρα κυβότιο, το έβαλα πάνω. Ρε παιδί μου, στο φέρνω εγώ αυτό το Σουμπαρού. Έχει ένα εδώ που μα βλέπει το κανάλι, ένα Σουμπαρού που είναι πεντατάκητο και σου λέει το ξέρει, το φέρνω να το κάνει εξατάκητο. Πόσα λεφτά θε, θα τα αφήσω τώρα, μου ζητήσει μετά άλλα. Μην αρχίσει και μου λε, ναι, ξέχασα αυτό, ξέχασα εκείνο, φέρνω άλλα 2.000. Κυβότιο, δισκόπλα το. Δεν σου φέρνω τίποτα, εγώ το αυτοκίνητο σου φέρω. Θε 5.000. Σου φέρνω το αυτοκίνητο, πόσα λεφτά να βάλω μέσα, να τα πάρει και να το πάρω εξατάκητο. Ναι, είναι, σου λέω αν θα το κάνει STI ή αν θα βάλει απλά ένα σασμάν. Αν το κάνει STI, μπλοκή πίσω, α πούμε, μια ξόνια και τρυπού. Όλη τη μετάδοση επομένω. Όλη τη μετάδοση ανεβαίνουμε πολύ. Πώ? Πάμε στα 7,5. 7,5. Αλλιώ 5. Αλλιώ στι 5, ναι, έτσι. Λοιπόν, όποιο έχει Σουμπαρού πεντατάκητο με 5.000 το κάνει εξατάκητο με 7,5 full STI. Άμα σα πει άλλα, εδώ στείλτε μου μήνυμα να τον κράξω. Άμα βρούμε μετατροπή. Α, αρχίσαμε τώρα. Πάτε και να μου. Αρχίσαμε τώρα. Φίλε, τι είναι, δεν είδε τώρα. Δεν βρει, βρήκα μία που είναι καινούρια και πάει παραπάνω. Τέτοια κάνετε εσεί οι μηχανικοί. Υπάρχουν δύο πράγματα. Δεν βρίσκει πράγματα. Λίγα πράγματα. Τι λέτε, ρε, τα γουστάρετε πιο πολύ τα Σουμπάρου ή τα Μιτσουμπίση? Για γράψτε στα σχόλια να δω. Πού είναι, πού κυμαίνεται το κοινό του καναλιού ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιαπωνικές μάρκες μοντέλα, την αιώνια μάχη μεταξύ Evo και Impreza. Τώρα όταν έβγαινε αυτό ήταν το Evo 6 στην εποχή του, 99. Evo 6. Evo 6. Δεν νομίζω να σώσετε. Για να δούμε. Εμπειρία στο κεφάλι, αλλά έχει ασπρίσει φίλε. Και είναι κακή η άσπρη τρίχα, λέει. Έχω ασπρίσει από μικρός. Τι να κάνω. Α, σε βάψω και λίγο. Α, τα κάνω λίγο στα μαυρίσω. Υπάρχουν κάτι σαμπουάν, λέει, περίεργα. Θα δοκιμάσω. Αρχίσαμε, στρίβουμε. Εδώ είμαστε στο περιβάλλον του Σουμπαρού. Τα εμπιστεύεστε τα λάστιχα, βλέπω. Ναι, θα πει σε αυτά τα χιλιόμετρα, εντάξει, άλλη μόνο τώρα. Οπ, νάτος. Ποιος? Εδώ είσαι, αυτός εδώ θα σε φάει. Κόλτ σοβαρό βλέπω τώρα αυτό. Κόλτ σοβαρό. Αμά. Και είναι τη version R είναι. Κακομύρι. Κακομύρι είναι version R το συγκεκριμένο. Εδώ βλέπετε κάτω δεξιά. Επομένως θα την βγεις άσχημα. Την έχεις φάει από Κόλτ? Θα τη φας σήμερα. Σταμάτα μωρέ. Έχω δεθεί και λέει θα μας βλέπουν αυτοί, δεν σου λέει τι κάνουν αυτοί που πάνε. Πάνε οι κάγκουρες. Ε, τι τραβάμε σήμερα. Αύριο θα κάνουμε βόλτα. Για πες. Ένα άλλο αυτοκίνητο, αλλά θα σου πω αυτό τι είναι. Δεν ξέρει ακόμα, συντύχτω λέει, θα δούμε. Τι είναι, ιαπωνικό ή ευρωπαϊκό? Ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, κυβικά. Δεν μπορώ να πω. Ε? Δεν μπορώ να πω. Γιατί από τα κυβικά θα καταλάβουμε. Ειδικά είναι 3200. Ωραία, ένα ευρωπαϊκό 3200. Γράψτε τα σχόλια να δούμε ποιος θα πέσει μέσα. Ποιος θα το βρει. Ευρωπαϊκό 3200. Κανείς δεν θα το βρει.
Κάνα Audi 3,2 θα είναι. Κάνα τέτοιο θα είναι. Τα παλιά τα ατμοσφαιρικά. Τα μότερ, τα ΜΚΑ1 και έτσι. Λοιπόν, θα δούμε, θα δούμε. Κοίτα, είναι ωραίο να ακούς τον ήχο, έτσι το πάτα. Έτσι, μποξερίλα. Εντάξει. Τώρα τι να σας, εδώ θα μας φάει η κίνηση. Άμα είναι και πει καμιά ατάκα εδώ καλή ο τόξικα, τον πειράξω λίγο. Για πες. Να σου πω, μιλήσαμε στο προηγούμενο vlog για τα Honda. Και άρεσε στον κόσμο, γουστάρανε πολύ. Πρέπει να... Πρέπει να το πιάσουμε λίγο το θέμα εταιριών και να λέμε για τα μοτέρ τους, για τέτοια. Πρέπει να πιάσουμε και άλλα. Σπάμε μια φωτογραφία από την οδική έχεις. Όχι ρε φίλε. Να μου στέλνεις μια, να την βάλω στο προφίλ μου θέλω. Όχι, δεν το έβγαλα φωτογραφία. Αλλά πρόσεξε όμως κάτι. Θεωρώ ότι είμαι από τους λίγους ο οποίος δεν μ' άσησα να πω ότι γύρισαμε οδική. Να, έτυχε αυτό. Το ανεβάσαμε οδική, το πήγαμε, στο 24ωρο το φτιάξαμε, τελείωσε. Γεια σας, αυτό ήταν. Πέρασε και αυτό. Καταλαβες. Νομίζεις ότι πολλοί θα βγαίνανε να το λέγανε. Κρύψε με, εδώ πέρα σκοτώνονται για το... Το έχω πάθει με εγώ αυτό. Τι φτερό, τι έχεις, γιατί και στο Facebook γίνεται πανηγύρι. Με την ανάπτυξη. Τι φτερό, τι έχεις, 49 έλεγε, 54, ο άλλος 58 έβγαινε, ό,τι να είναι. Καταλάβες. Είναι αυτά. Πάει... Ποντική αγώνα. Τραβάει βλέμματα. Όχι το αυτοκίνητο τόσο πολύ, νομίζω ο ήχος σε γυρίζει. Κοιτάω τώρα γύρω γύρω και παρατηρώ. Τέλος πάντων, μην σας ζαλίζω. Πάμε στο μαγαζί να κάνουμε έτσι μια αποφώνηση. Να δούμε κάποιες ερωτήσεις που θέλω να μου απαντήσω. Το ξεπάνω στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, δεν τις λέω από τώρα γιατί θα τις σκεφτεί, θα δώσω χρόνο, θα το πιάσω προετοίμαστο, ξέρετε. Κλασικά πράγματα. Κάτι τέτοιο του, τσάλι. Είχες τέτοιο ποτέ, τσάλι. Είχες και τέτοιο, ρε μούτρο. Σούζες και με τέτοιο, νικελά πάνω, γελισμένο. Έτσι. Βουρτσισμένα τα πάντα, τι. Το πιο καγκούρικο μηχανάκι που είχες ποτέ, ποιο ήταν. Καγκούρικο. Καγκούρικο, τέζα. Δεν είχα καγκούρι. Δεν είχα καγκούρικο. Δεν είχες, να σου πω, παπί. Ναι, ρε. Ζέμπρικ, χρυσοτάμπελ και τέτοια. Όχι ζέμπρικ, παιδιά, ζέμπρικ. Τόπι, τόπι. Είχες τέτοιο. Τόπι. Όχι ζέμπρικ, ξέρω, πού τι κινήθηκες. Και να σου πω, ποια ήταν η μηχανή που έριξες τις περισσότερες γυναίκες. Φόρτωσες τις περισσότερες γυναίκες, θα το πάμε έτσι. Για πες, τι μηχανή ήταν. Μηχανή. Μηχανή, μοτοσυκλέτα. Μοτοσάκο. Δίκυκλο. Ποια ήταν. GLX. Με GLX φόρτωσες περισσότερες, δε θηρίο. Μιλάμε για ηλικίες τώρα. Τι ηλικίες ήταν τα κοριτσάκια, 15-16. Από το σχολείο τα πήγαινε στο σπίτι. Παιδιά, όταν λέμε φόρτωσε, δεν είναι. Μην πάτε το μυαλό στο πονηρό. Ταξιτζής. Καλή νυχτάκια στο τόξι. Κλασικό, πώς σας φαίνεται. Λοιπόν, πάμε μαγαζί, γιατί όλο θα λέω και δεν θα σταματάω καθόλου. Πάμε μαγαζί να πούμε τα υπόλοιπα. Πάμε να κάνουμε την αποφώνηση του σημερινού γρήγορου vlog έτσι για πάρτι σας. Γιατί γουστάρουμε την παρέα σας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι γουστάρετε και στην παρέα μας και μπορείτε να μας το αποδείξετε κάνοντας ένα like στο βίντεο, κάνοντας subscribe στο κανάλι για να μαθαίνετε πότε ανεβαίνει καινούριο βίντεο, πότε κάνουμε τα ξεφτιλίκια μας. Μας δείχνετε το πόσο μας γουστάρετε για να υπάρχει ένα δούνε γλαβίν σε αυτή τη σχέση μεταξύ μας. Toxic. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, όταν βγάζω thumbnail τώρα δηλαδή, βγάζω πάντα να κοιτιόμαστε. Θα μας περάσουν ότι πάμε για γάμο. Τώρα δεν είναι περίεργο. Τώρα δεν είμαστε παράνομοι πλέον. Fest. Όλα είναι νόμιμα. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Θα τα πω κάνα 20 λοιπόν ακόμα και θα με κράζετε. Σε λίγο μαζί. Λοιπόν, σε λίγο μαζί. Κουφάλα. Έβγα έξω. Για κοίτα να δεις, έσταξε τίποτα. Τι. Έσταξε τίποτα ή εντάξει, το σώσαμε. Τι το άνοιξες. Θα βάλουμε τα καλύματα. Α, τα έχεις έτοιμα εδώ πέρα. Ναι. Έλα, για δείξε μου. Για να δούμε λίγο τα καλύματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πού είναι τα καλύματα.
Τα κοιτά σου, χάσει τα φέρετε. Πού είναι τα καλύματα, ο ΑΕΟ. Α δείξουμε τι θα μπει εκεί πέρα και να καλυφθεί λίγο, να γίνει λίγο πιο όμορφο. Όπου ήρθε και ο καφέ. Εδώ ξέρω το Θεό. Χωρί καφέ, παιδιά, δεν λειτουργούμε καθόλου. Ξυπνάμε το πρωί καφέ. Μεσημέρι καφέ, απόγευμα καφέ, βράδυ καφέ. Δεν ξέρω, το έχουμε διαλύσει. Το έχουμε διαλύσει. Τουρμπινίτσες. Αυτές είναι οι ίδιες. Μοιάζουνε. Όχι, αυτή είναι μεγαλύτερη νομίζω. Τι τουρμπίνες είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Ναι, θα νομίσω. PSR, τι PSR είναι αυτό. Τι μάρκα είναι αυτή. Ψάχνω εγώ εδώ. Ψαχουλεύω. Έχουμε και μια παιδική. Τι τη κάνεις, μάλλον. Το ξέρω, τι τουρμπίνες είναι αυτές, για πες. Πάμε τη σειρά. Εδώ έχουμε μια 3070. Ένα. Πριν είναι, ρε φίλε. Ένα. GTX 3070. Μπράβο, ναι. Αυτή παίζει να είναι 76, άρα. Είναι λίγο πιο μεγάλη. Έχουμε μια G25550. Ωραία. Όχι. 660. Αυτή τι PSR λέει, ρε φίλε. Pulsar είναι αυτές. Pulsar G3660. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα τι είναι. Έχουμε ένα cartridge GTX 3071. Το οποίο αλλάζει από αυτό. Εδώ, το οποίο έμεινε από λάδι. Ωραία, πάει για πέταμα αυτό ή επισκευάζεται. Ναι, αλλά καινούριο κάτριτζ. Ναι, αυτό πάει για πέταμα ή επισκευάζεται. Πάει για πέταμα. Και όμως επισκευάζονται στην Αμερική. Έχουν σπάσει μέσα οι φωλιές στο ρολεμάν. Α, δεν κάνει τίποτα. Και αυτή εδώ πέρα η παιδική. Εδώ έχουμε μια DF22 υβρίδιο με μεγάλα φτερά. Αυτή είναι την είχε το Σουμπαρού. Ποιο Σουμπαρού την είχε αυτό. Κανένα. Δεν βγαίναμε με DF22. DF22 βάζανε στα 330 τα STI εδώ στην Ελλάδα. Α, ήταν ναι. Παιδιά, ξέρετε, τα 330 τα STI δεν υπήρξαν ποτέ ως μοντέλα παραγωγής από Σουμπάρου. Ήταν μια βελτίωση που γινόταν στην Ελλάδα και πουλιόταν από την αντιπροσωπεία ως νέο μοντέλο. Με πάρα πολλά προβλήματα τότε και πολύ μεγάλο χαμό, κακό χαμό για τη Σουμπάρου. Τι έγινε, τα βρήκαμε. Τα από πάνω. Δεν τα βρήκαμε ποτέ. Ωραία, δεν τα βρήκαμε ποτέ. Ήθελα τα καλύματα, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, δεν πειράζει, τι να δούμε τώρα. Τα καλύματα δεν μας ενθουσιάζανε ποτέ εμάς αυτό το κανάλι. Θέλουμε την πιο σκληροπυρηνική βελτίωση. Επομένως, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε και καλό βράδυ και από το Βασίλειο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Έχεις τάξει κάτι, κουφάλα, κανόνισα. Τι έταξε. Βόλτα με το 3200, ναι, που είπες. Λοιπόν, πάλι. Αυτό. Περιμένετε σε ένα από τα επόμενα vlog. Βόλτα με ευρωπαϊκό 3200. Ποιο, πείτε μου εσείς στα σχόλια. Γεια χαρά.